Και κάτι, να πω και κάτι προσωπικό. Μας το έχουν πει εδώ και φαντάζομαι θα μας το έχουν πει και αλλού. Να πω και κάτι προσωπικό. Είναι πολύ λιγότερο δραματικό φυσικά από το αν σου κόβεται ο κύκλος και αν προσπαθείς να μείνεις έγκυος και αν μπορείς. Αλλά όταν είχα πάρει πάρα πολλά κιλά στην εγκυμοσύνη και ήρθε το μωρό στη ζωή και το θύλαζα, υπήρχε αυτή η πίεση να επανέλθει το σώμα, να επανέλθει το σώμα. Και ξεκίνησα σιγά σιγά να κάνω κάποια δίαιτα, κάποια διατροφή. Κόπηκε το γάλα. Αυτόματα μου κόπηκε το γάλα. Δηλαδή. Κατάλαβα ότι αυτό που έκανα στο σώμα μου είναι κόντρα σε αυτό που το σώμα μου καλείται να κάνει αυτή τη στιγμή. Δεν λέω ότι προς Θεού, οι γυναίκες σας κάνουν ό,τι θέλουν με τους θυλασμούς, με το σώμα τους, όποια θέλει ας θυλάσει, όποια θέλει ας μην θυλάσει. Αλλά ήταν ένα καμπανάκι ότι δεν μπορείς να τα κάνεις και τα δύο ταυτόχρονα. Μάλιστα. Έτσι είναι.